Έχεις ποτέ σκεφτεί σοβαρά πόσο αξίζει η ζωή σου? Αναρωτήθηκες ποτέ πραγματικά? Υπό φυσιολογικές καταστάσεις δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο και επιθυμητό από το να ζεις μια καλή και μακράς διαρκείας ζωή. Πώς καταφέρνει κανείς να προστατέψει αυτό το πολύτιμο αγαθό? Μερικές λογικές απαντήσεις είναι η άσκηση, η υγιεινή διατροφή, το καλό περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας, σωστή ξεκούραση και η αποφυγή κακών συνηθιών. Αλλά πώς θα διασφαλίσουμε την υγεία, την σωματική και ψυχική μας ακεραιότητα σε συνθήκες κοινωνικής αντικσοότητας? Οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα γεννούν έγκλημα, νεύρα, παράλογες συμπεριφορές και άλλες διάφορες μεταβλητές που ενδεχομένως μπορούν να μας βλάψουν. Επομένως, είμαι της άποψης ότι αν πιστεύεις ότι η ζωή σου είχε αξία, τότε θεωρώ ότι για να διασφαλίσουμε την ζωή, εκτός από το να υιοθετήσουμε καλές συνήθειες και να αποτάξουμε τις κακές, οφείλουμε να μάθουμε, να εξασκήσουμε και να γίνουμε ικανοί στις δεξιότητες της προσωπικής ασφάλειας, της αυτοπροστασίας και αν χρειάζεται της αυτοάμυνας. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Πριν από πολλά χρόνια πίστευα ότι οι πολεμικές τέχνες ήταν η απάντηση στη βία. Σήμερα πιστεύω ότι στην καλύτερη περίπτωση αποτελούν μόνο ένα πολύ μικρό μέρος αυτής της απάντησης. Αλλά γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι πολεμικές τέχνες μπορούν να τους βοηθήσουν να ζήσουν μια μακρά ζωή με ασφάλεια? Είναι όντως έτσι ή είναι και αυτός ένας μύθος που έχει πλαστεί από τον κινηματόγραφο και όποια άλλα στερεότυπα? Στον κόσμο αυτός ο δρόμος θεωρείται η πεπατημένη. Η διαδικασία του να εγγραφείς σε έναν αθλητικό σύλλογο πολεμικών τεχνών ώστε να παρακολουθήσεις ένα πρόγραμμα εκμάθησης κάποιων ετών μέχρι να αποκτήσεις την μαύρη ζώνη. Σημειώστε ότι η μαύρη ζώνη είναι το επίπεδο που θεωρείται ότι έχεις μάθει τα βασικά μιας πολεμικής τέχνης. Δηλαδή, να περπατάς. Η πραγματική μάθηση ακολουθεί μετά, σε βάθος χρόνου. Αν αποφασίσει κανείς να ασχοληθεί περισσότερο, μπορεί να επενδύσει περισσότερα χρήματα, χρόνο και προσπάθεια σε μια διαδικασία να κερδίσει περισσότερες γνώσεις και ικανότητες. Το σύνολο της διαδικασίας μπορεί να κρατήσει μερικά χρόνια για κάποιους και μια ζωή για άλλους. Το βάθος του χρόνου και η ενεργή συμμετοχή σε αγώνες του είδους φέρνουν τις προαγωγές που υποτίθεται ότι αντανακλούν τις αυξημένες ικανότητες, το βάθος και εύρος των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Το βάθος του χρόνου και η ενεργή συμμετοχή σε αγώνες του είδους φέρνουν και προαγωγές που υποτίθεται ότι αντανακλούν τις αυξημένες ικανότητες, το βάθος και εύρος των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Τυπικά, όσο πιο ψηλός ο βαθμός, τόσο περισσότερες οι γνώσεις, η εμπειρία και μέχρι κάποια ηλικία οι ικανότητες. Τουλάχιστον, χωρίς να θεοποιούνται κάποιοι σεβαστοί γέροντες, αυτή είναι η κανονική διαδικασία. Αλλά άλλοι έχουν καταστρατηγήσει την διαδικασία
και η ιεραρχία ισχυριζόμενη ότι είναι και παντογνώστες master σε πολύ μικρότερη ηλικία. Μια επιπλέον διαδικασία που, αν θέλει κανείς να κυνηγήσει βαθμούς και τίτλους που θα του απονεμηθούν υποτίθεται από εισάξιους ή και καλύτερούς τους, μπορεί κάλλιστα να χρειαστεί από 40 χρόνια μέχρι και τα βαθιά γεράματα. Γεννιούνται πολλά ερωτηματικά σε αυτήν την διαδικασία. Γιατί να υποστούν οι άνθρωποι κάτι τέτοιο? Το κάνουν για τον εαυτό τους? Το κάνουν γιατί έχουν έπαρση? Το κάνουν για την αναγνώριση που φέρνουν οι τίτλοι? Το κάνουν επειδή επηρεάστηκαν από τον κινηματόγραφο? Για να έχουν ένα δίπλωμα στον τοίχο να το βλέπουν οι φίλοι και γνωστοί? Το κάνουν για την δόξα και τα λεφτά? Ίσως επειδή έχουν σκοπό να το κάνουν βιοποριστικά? Ίσως να κάνουν πολεμικές τέχνες επειδή κάποτε έπεσαν θύμα του bullying, όπως υποστηρίζουν πολλοί μετέπειτα? Μήπως το κάνουν για να καλύψουν ή να κυριεύσουν τις ανασφάλειες και τις φοβίες τους? Μπορεί να είναι επειδή ζουν σε εποχές ή περιβάλλοντα που τους αναγκάζουν να μάθουν κάποιες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εξασφαλίσουν την υπεράσπιση του εαυτού τους ενάντια σε έναν επιτιθέμενο την ώρα της ανάγκης τους. Ίσως είναι κάτι πιο κοντά σε αυτό που οι πραγματικές πολεμικές τέχνες αρχικά είχαν σχεδιαστεί, το οποίο είναι η ένοπλη μάχη στήθος με στήθος. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα είναι οι λόγοι για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τομέα αυτών. Δεδομένο είναι ότι οι πολεμικές τέχνες δεν είναι πολύ ψηλά στον κατάλογο προτεραιοτήτων για την πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού. Βασικά, αδιαφορούν εντελώς ή το βλέπουν σαν κάτι ξεχωριστό. Στην κλίμακα του παγκόσμιου πληθυσμού, μόνο ένα πολύ μικρό τμήμα ασχολείται με αυτήν την δραστηριότητα. Και πρόκειται για ακόμα μικρότερο που αντέχει τον χρόνο και την προσπάθεια που χρειάζεται για να γίνουν καλοί σε αυτό που έχουν επιλέξει να κάνουν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Προσωπικά πιστεύω διότι ο κύριος πληθυσμός πιστεύει ότι δεν το έχει πραγματικά ανάγκη. Συνεπώς, μιας και δεν νιώθει αυτήν την ανάγκη, επιλέγουν δραστηριότητες που είναι της αρέσκειάς τους. Τι πιο λογικό? Βέβαια, πολλοί άλλοι που απέτυχαν σε τέτοια καθόλου τίμια προσπάθεια καταλήγουν keyboard warriors. Ανώριμοι παντογνώστες στο κάθε τι, κάνοντας πικρόχολα σχόλια, και είναι καλά κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία που τους προσφέρει το διαδίκτυο. Οι ανάξιοι πάντα έτσι είναι. Έχουν γνώμη για τα πάντα. Ξέχωρα από τον χρόνο, το χρήμα και προσπάθεια που είναι απαραίτητα για κάτι τέτοιο, υπάρχει και το πραγματικό ερώτημα. Ποιος είναι στην πραγματικότητα ικανός να γίνει αποτελεσματικός σε θέματα ασφάλειας και επιβίωσης μιας ακραίας κατάστασης χωρίς να αφιερώσει μια ζωή σε αυτό? Πρακτικά ο καθένας. Άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι, έφηβοι, ακόμα και παιδιά. Κανένας από αυτούς δεν χρειάζεται να κατέχει μαύρη ζώνη σε οτιδήποτε. Αν μπορούν να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ της συμπλοκής ανταλλαγής και των απαραίτητων δεξιοτήτων της αυτοπροστασίας και της αυτοάμυνας. Τίθενται σοβαρές αμφιβολίες και απορίες από πλευράς μας αν πραγματικά διδάσκονται τα τελευταία σε αθλητικούς συλλόγους όπου ο αθλητισμός και η
ευγενείς άμυλα είναι κυρίαρχα στοιχεία. Έχουμε αναρωτηθεί αν ήταν πραγματικά πολεμικές. Δεν θα έπρεπε να υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Οι προσγειωμένοι και όριμοι άνθρωποι δεν ασχολούνται με το πόσο καλά μπορούν να παίξουν ξύλο, αλλά με πολύ σημαντικότερα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη. Πώς μπορώ να αποφύγω τη βία? Μπορεί αυτό που μαθαίνω ή ασκώ να με κρατήσει ασφαλή σε πραγματικές συνθήκες ζωής και θανάτου? Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος για αυτό, αν δεν το έχω δοκιμάσει σε συνθήκες που τουλάχιστον προσομοιώνουν την πραγματική βία του δρόμου? Αρκούν η αθλητική εκπαίδευση και η ευγενή άμυλα να σιγουρευτώ για αυτό? Και εδώ δυστυχώς οι άνθρωποι βρίσκονται σε σύγχυση μεταξύ του τι νομίζουν, του τι πιστεύουν, του τι θέλουν και του τι χρειάζονται. Όταν οι άνθρωποι με ρωτούν με τι είδος ασχολούμαι, απαντώ: διδάσκω δεξιότητες αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη να νιώθουν και να είναι ασφαλείς. Κατόπιν περαιτέρω ανάκρισης, που είναι σχετικά συχνό φαινόμενο, εξηγώ ότι συμβουλεύω όσους θέλουν ή χρειάζονται να μάθουν να επιβιώσουν μέσα από δύσκολες και μερικές φορές απειλητικές για την ζωή καταστάσεις. Δεν μιλάμε για το αν μπορεί κάποιος να κάνει όλα όσα περιγράφουμε. Ο καθένας μπορεί, αν ακολουθήσει την σωστή εκπαίδευση και τις δυνατότητες που διαθέτει. Ελάχιστο ποσοστό του πληθυσμού δεν μπορεί να διαθέσει τα μέσα. Η τακτική μας δεν είναι μόνο να παράγουμε ικανούς ασκούμενους, αλλά εξαιρετικούς εκπαιδευτές του συστήματός μας. Και αυτό χωρίς να προϋποθέτει ότι θα ασχοληθούν παραπέρα με την εκπαίδευση άλλων οι ίδιοι. Συνεπώς, δεν είναι τόσο απλό όσο να γραφτεί κανείς για μερικά χρόνια σε έναν αθλητικό σύλλογο πολεμικών τεχνών υπό την καθοδήγηση ενός αθλητή που έγινε δάσκαλος με 21 ψήφους και έλαβε άδεια προπονητού από άλλους ομοειδεάτες του. Η ικανή διδασκαλία του συνολικού θέματος της αυτοάμυνας προϋποθέτει πολύ περισσότερο από το να συλλέξει κανείς πληροφορίες για λίγα χρόνια και να μαζέψει υπογραφές για να ιδρύσει δικό του αθλητικό σύλλογο. Πρόκειται για ένα σύνολο ικανοτήτων που απαιτεί ένα τεράστιο κεφάλαιο και υπόβαθρο γνώσεων, εμπειρίας και ικανότητας μετάδοσης. Και όλα βασιζόμενα πάνω σε πραγματικές συνθήκες και περιστατικά. Ειδικά αν έχουμε κατά νου το γεγονός ότι μερικοί άνθρωποι στους οποίους διδάσκουμε την μεθοδολογία και το σύστημα αυτοάμυνας του Combatives Group, όντως εμπλέκονται σε απειλητικές για την ζωή τους καταστάσεις. Είναι σαφές ότι έχουν κάθε λόγο να θέλουν να παραμείνουν ζωντανοί, ιδίως δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι οικογενειάρχες. Ορισμένοι από αυτούς κάνουν εξαιρετικά επικίνδυνες εργασίες. Έχω ρωτηθεί, εφόσον δεν είναι βιοποριστική μου δραστηριότητα, αν λαμβάνω την δέσμευση της εκπαίδευσης της θεωρίας και των δεξιοτήτων αυτών σε πολίτες και επαγγελματίες στα σοβαρά. Πιστεύω ότι όσοι έχουν και επαφή μαζί μας θα έλεγαν απολύτως. Και γιατί όλη αυτή η σοβαρότητα? Δεν έχει μόνο να κάνει με το να είσαι καλός ή επαγγελματίας σε αυτό που κάνεις. Για εμένα είναι πολύ βαθύτερο από αυτό. Ρωτήστε οποιονδήποτε φυσιολογικό άνθρωπο τι πιστεύει ότι αξίζει η ζωή του και η απάντηση θα ήταν σίγουρα τα πάντα.
Ο καθένας μπορεί να το καταλάβει αυτό, δεδομένου ότι όλοι μπορούμε να εκτιμήσουμε το γεγονός ότι εάν για οποιονδήποτε λόγο μας την αφαιρέσουν, θα έχουμε χάσει τα πάντα που έχουν πραγματική αξία για εμάς. Πώς μπορώ λοιπόν να μην πάρω τον ρόλο μου στα σοβαρά ή να δείξω απόλυτη δέσμευση σε αυτόν? Ομοίως, όσοι έρχονται σε εμάς και μένουν μαζί μας για όλη την διάρκεια του προγράμματός μας, δεν βρίσκονται σε σύγχυση για το τι κάνουμε. Ούτε έχουν αμφιβολία για το πόσο σημαντική θεωρούμε ότι είναι η ζωή τους. Αυτό, μαζί με το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, είναι ο λόγος που καταφέρνουμε πολύ περισσότερα, πολύ ταχύτερα. Και αυτό είναι σε αντίθεση με αυτό που οι άνθρωποι συγχαίουν ως πνευματικός δρόμος, πολεμική τέχνη που είναι επίσης άθληση, μαχητικό άθλημα και αυτοάμυνα. Γιατί? Διότι εμείς δεν συγχαίουμε αυτά τα είδη. Το να μάθεις να αθλείσαι ή να παίζεις ξύλο δεν είναι το ίδιο με το να μάθεις αυτοάμυνα να επιβιώνεις. Το να παίζεις ξύλο σε βάζει στον δρόμο της ζημιάς. Η επιβίωση σας διδάσκει να απουσιάζετε, να αποφεύγετε, να αποδράσετε, διατηρώντας έτσι την ασφαλειά σας. Πολίτες είμαστε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ούτε τους αστυνομικούς, ούτε τα κομάντο. Άλλη εκπαίδευση λαμβάνουν αυτοί. Είμαι βέβαιος ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού προτιμά αυτό. Παρά το να βάζει τον εαυτό του σωματικά σε κίνδυνο παίζοντας ρώσικη ρουλέτα με την ζωή τους. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που το σύστημα εκπαίδευσής μας διαφέρει τόσο από τα άλλα. Εμείς εκπαιδεύουμε τον κόσμο μας πρώτα να ζει αμυντικά, που αποτελεί την στρατηγική μας. Αφού το μάθουν αυτό, έχουμε σιγουρευτεί ότι τα έχουν εμπεδώσει καλά, τους μαθαίνουμε τακτικές και τεχνικές καταστολής. Συνεπώς, ο πρώτος και κυριότερος κανόνας του Combatives Group είναι να φτάσουμε ασφαλείς στο σπίτι μας στο τέλος της ημέρας. Είναι η γνώση και η φυσική ικανότητα σε τυχόν συγκρούσεις απαραίτητη δεξιότητα? Όχι. Όμως μην γελιόμαστε, βοηθάει πολύ. Αλλά μόνο εάν δεν μπορείτε να απουσιάσετε, να αποφύγετε και να αποδράσετε. Σπάνιο στην πραγματικότητα, αλλά δυστυχώς ο κόσμος επιτρέπει στον εγωισμό του να τον κυριαρχήσει. Όμως, είναι απαραίτητο να μάθετε μία σειρά από συστήματα πολεμικών τεχνών, ώστε να είστε σε θέση να κάνετε πράξη τη βία? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Όχι τουλάχιστον για λόγους αυτοάμυνας. Και ναι, είμαι σίγουρος για αυτή τη θέση, διότι είμαι πολύ έμπειρος σε συστήματα μάχης σώμα με σώμα. Όποιος επιθυμεί, ας ψάξει τις προσωπικές ιστορίες μου στην ιστοσελίδα μας. Αν θέλετε μία απάντηση που θα σας κάνει να νιώθετε όμορφα, ρωτήστε τους γονείς σας αυτό το ερώτημα. Ή, ακόμα καλύτερα, ρωτήστε τα παιδιά σας. Αναμφίβολα, όλοι θα σας πούν ότι αξίζετε τα πάντα για αυτούς. Αυτό τους καθεστά ίδιους με κάθε υπεύθυνο γονέα που φροντίζει για την ζωή που έφερε στον κόσμο. Είστε σημαντικοί για αυτούς επειδή αποτελείτε επένδυση ζωής, όπως ακριβώς επενδύετε εσείς και ο σύζυγός σας ή η σύζυγός σας στα παιδιά σας. Πρόκειται για μια τεράστια επένδυση. Μιας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα αισθάνονται τόσο βαθιά για αυτό, δεν θα ήταν κοινή λογική να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσετε ότι θα είστε προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση καταστάσεων που απειλούν την ευημερία και ζωή σας ή των δικών σας? Επειδή την ευημερία σας πιθανά να την έχετε ήδη εξασφαλίσει με κάποια εργασία ή επιχείρηση,
Προτείνουμε να ξεκινήσετε με την εκμάθηση του πώς να απουσιάζετε, να αποφύγετε και να αποδράσετε από καταστάσεις που απειλούν την υγεία ή την ζωή σας. Είναι κανονικό μάθημα αυτό? Θα εκπλαγείτε για το πόσα διδάσκουμε πάνω σε αυτά τα θέματα και πόσα λάθη θα εντοπίσετε να κάνετε γινόμενοι εν δυνάμει θύματα. Θα είναι απαραίτητο να μάθετε μερικές δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν σε καταστάσεις φυσικής συμπλοκής. Ναι. Αλλά επειδή το επίκεντρο της πρακτικής μας στο Combatives Group δεν είναι η ανταλλαγή τεχνικών, όπως στον καυγά ή στο αρπαχτό κλωτσουμπουνίδι ή στην επιστημονική συμπλοκή, στον δρόμο, που είναι και όλα παράνομα, θα χρειαστείτε να επενδύσετε μόνο 9 με 24 μήνες για να ολοκληρώσετε όσα είναι απαραίτητα. Διατηρούμε το πρόγραμμα πολύ σύντομο γιατί πιστεύουμε ότι εκτιμάτε τον χρόνο σας και τον τρόπο που τον επενδύετε. Τα πρωτόκολλα ανταπόκρισης μας στον κίνδυνο είναι σύντομα και προσανατολισμένα προς την απόδραση, επειδή πιστεύουμε ότι όσο λιγότερο εκτίθεστε στους κινδύνους σωματικής συμπλοκής σε μια ανταλλαγή τεχνικών, τόσο λιγότερο ο κίνδυνος τραυματισμού και στη ζωή σας. Κατά την εκτίμησή μου, όσον αφορά το χρόνο και τα χρήματα που πρόκειται να επενδύσετε στον εαυτό σας, αυτή αποτελεί τρελή ευκαιρία. Μία από τις μικρότερες επενδύσεις που θα δαπανίσετε ποτέ για να βελτιώσετε τις πιθανότητές σας να παραμείνετε ζωντανοί σε μια απειλητική για την υγεία και ζωή κατάσταση. Σκεφτείτε τις προεκτάσεις τέτοιας εκπαίδευσης, τις συμβουλές και γνώσεις που θα είστε σε θέση να δώσετε στα παιδιά σας. Μήπως περιλαμβάνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης του Combatives Group και επιπλέον την εκμάθηση μάχη σώμα με σώμα για την πιθανότητα που χρειαστείτε και τέτοιες δεξιότητες? Αν το θέλετε και το χρειαστείτε, πραγματικά, ναι, φυσικά και έχω. Αλλά μόνο όταν ένας ασκούμενός μας πρώτα έχει μάθει μια τίμια, απλή, άμεση και αποτελεσματική μέθοδος να ζει αμυντικά, με την μορφή της ασφάλειας και της αυτοπροστασίας. Και μόνο αν δεν μπορεί να τα εφαρμόσει αυτά, της αυτοάμυνας. Επειδή η ζωή σας αξίζει τόσο πολύ, είμαστε της γνώμης ότι όσο λιγότερο χρόνο είστε εκτεθειμένοι στους κινδύνους της σύγκρουσης με τεχνικές ανταλλαγής πυρών, τόσο ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου. Μόλις έχουμε οπλίσει τα άτομά μας με τις απαραίτητες δεξιότητες, μπορεί να επιλέξουν να αποχωρήσουν ή τους δίνεται η επιλογή της μάθησης πραγματικά βάναυσων ικανοτήτων μάχης σώμα με σώμα που δημιουργήθηκαν και δοκιμάστηκαν στο πεδίο μάχης του μεσαίωνα, στα οποία βασίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα του Combatives Group. Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτά δεν αποτελούν αυτοάμυνα, αλλά μάχη σώμα με σώμα για πάνοπλους και οπλισμένους που είναι κυρίως επαγγελματίες. Εδώ φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους αυτής της παρουσίασης. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για άλλες παρουσιάσεις μας, εγγραφείτε στο κανάλι μας για να ειδοποιηθείτε. Να προσέχετε εκεί έξω.